Εναρμονίζοντας τη στάση τους με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, οι αγρότες της Κρήτης παραμένουν στα πρετόρια και στα μεγάλα χωράφια. Με δύο μπλόκα επιχειρούν να στείλουν το μήνυμα ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Όλη η Ελλάδα, όλος οι μικρομεσαίοι αγρότες της Ελλάδας βρίσκονται στο πόδι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα αιτήματα που έχουμε συναποφασίσει με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και η μη ικανοποίησή τους και τα ψέματα του Υπουργού ότι δήθεν τα αλλάζουμε μας έχει βγάλει στο δρόμο για άλλη μια χρονιά. Στα Χανιά, οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων συνεχίζουν για 7η μέρα τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας συμβολικά την Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στο ύψος της διασταύρωσης για μεγάλα χωράφια. Συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι μιλούν για έναν δύσκολο χειμώνα για τον κλάδο. Έχουμε πάθει τεράστιες ζημιές φέτος στο ζωικό κεφάλαιο. Ο χειμώνας ήταν λιγάκι ανάποδος για τον κλάδο μας. Έχουμε απώλειες πολλά μικρά. Λόγω τσιρού είναι πολύ μειωμένη η παραγωγή του γάλατος. Το κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα αγροτοδικεία που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση και μια σειρά οέμφυα, χαράτσια και μια σειρά άλλα αιτήματα πρέπει άμεσα να ικανοποιηθούν αν πραγματικά και όχι υποκριτικά θέλει η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι και αυτοί αλλά και αυτοί που είναι φιλόδοξοι και θέλουν να αναλάβουν θέλουν να υπάρχουν μικρομεσαία αγροτιά. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν και τη φετινή χρονιά οι αγρότες εξαιτίας της μη αποτελεσματικής δακοκτονίας. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί κάθε χρόνο και από τις υπηρεσίες ότι ξέρετε θα γίνει καλά και ότι θα προφάσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και φέτο η γολάνη στη διάλυση. Οι κινητοποίησεις των αγροτών της Κρήτης άρχισαν πριν από μία εβδομάδα με 4 μπλόκα από τα οποία παραμένουν τα 2. Τις επόμενες ημέρες, οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, σε συνεννόηση με το Παγκρίτιο Συντονιστικό Όργανο, αναμένεται να επανακαθορίσουν τη στάση τους.